Ας μην ξεχνάμε ότι είχαμε ευρωπαϊκές εκλογές. Σε αυτόν των προηγούμενων ευρωπαϊκών εκλογών, εν τούτης, δεν είχαμε εκτιμήσει, είναι αλήθεια αυτό, την διαφορά που θα είχαμε από τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Και δεν είχαμε εκτιμήσει, παρά το γεγονός ότι αναμέναμε, διότι σε μια ευρωπαϊκή κάλπη, όσο και αν θέτεις το πολιτικό διακύβευμα, οι πολίτες γνωρίζουν ότι την επόμενη μέρα δεν εκλέγουν κυβέρνηση, θα είναι η ίδια κυβέρνηση. Δεν είχαμε εκτιμήσει τον βαθμό της δυσαρέσκειας που θα εκφράζονταν, δικαίως ή αδίκως, στο κυβερνών κόμμα, καθότι οι πολίτες βρέθηκαν στην κάλπη για πρώτη φορά μετά από 4 σχεδόν χρόνια. Ναι. Πέσαμε έξω λοιπόν. Πέσατε έξω. Δικαίωμα του καθενός είναι να πέφτει και έξω. Δεν μπορούμε να πέφτουμε πάντα μέσα. Είπατε όμως, σας άκουσα και εκείνο το βράδυ, αλλά και στην πορεία, ότι πήρατε το μήνυμα, κύριε Πρόεδρε. Και θέλω να ρωτήσω ποιο μήνυμα πήρατε. Καταρχάς, κύριε Στρόιτερ, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι τα λόγια είναι εύκολα στην πολιτική και στη ζωή. Οι πράξεις είναι δύσκολες. Και τα λόγια και οι συγγνώμες είναι εύκολες, όταν όμως δεν έρχονται να συνοδεύονται από πράξεις, είναι λόγια του αέρα. Σωστό. Άρα η πιο έμπρακτη απόδειξη ότι λάβαμε το μήνυμα είναι ότι το ίδιο βράδυ, βγήκα ενώπιον του ελληνικού λαού και είπα ότι θα πάμε άμεσα σε εκλογές προκειμένου να αποφασίσει για το ποιος θέλει να κυβερνά τη χώρα. Και ξέρετε κάτι, νομίζω ότι δεν υπάρχει προηγούμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα σίγουρα, να πάει μια κυβέρνηση σε πρόωρη προσφυγή στην κάλπη, πόσο δε μάλλον όταν ήταν μόλις 4 μήνες η συνταγματική λήξη της θητείας, μετά από ένα άσχημο ευρωπαϊκό αποτέλεσμα, ευρωεκλογικό αποτέλεσμα. Εμείς το πράξαμε αυτό ακριβώς επειδή σεβαστήκαμε τη λαϊκή δημιουργία, επειδή σεβαστήκαμε το μήνυμα δυσαρέσκειας των πολιτών και ακριβώς επειδή θέλουμε αυτή τη στιγμή να έρθουμε στους πολίτες, κάνοντας έναν απολογισμό των πεπραγμένων μας, λαμβάνοντας υπόψη αυτό το μήνυμα και για τα λάθη που έχουμε κάνει και για τις παραλήψεις που είχαμε, κυρίως όμως θέλοντας να θέσουμε το ακριβές διακύβευμα για την επόμενη τετραετία. Το δίλημα της εθνικής κάλπης, που είναι και ποιοι θα μας κυβερνήσουν τα επόμενα 4 χρόνια, αλλά και με ποιο πρόγραμμα, με ποιο πολιτικό σχέδιο θα μας κυβερνήσουν τα επόμενα χρόνια. Αν δηλαδή θα συνεχιστεί αυτή η πορεία που μετά τον Αύγουστο του 2018 είναι μια πορεία συνεχούς στήριξης των κοινωνικών στρωμάτων που δέχθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια μεγάλες πιέσεις, αν θα είναι μια πορεία συνεχής ελάφρυνσης όλων αυτών των στρωμάτων, μια πορεία συνολικής εξόδου από την κρίση, όχι με κάποιες κοινωνικές κατηγορίες έξω από τη διανομή των ωφελημάτων από την ανάκαμψη της οικονομίας, ή ενδεχομένως αν θα είναι ένα πισωγύρισμα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο δίλημα στο οποίο μόνο ο ελληνικός λαός θα απαντήσει. Θα πάω στο πρόγραμμά σας και στα όσα παρουσιάσατε πριν από λίγες μέρες αμέσως τώρα. Θέλω όμως να σας θυμίσω κάτι. Πριν από 4 χρόνια, όταν δίνατε εσείς εκείνη την ημάχη ως αντιπολίτευση πλέον για να γίνετε πρωθυπουργός, η Νέα Δημοκρατία είχε σταθεί απέναντί σας προβάλλοντας ένα ανάλογο δίλημα φόβου, λέγοντας ότι αν έρθει ο Τσίπρας, αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα συμβεί αυτό στη χώρα, θα συμβεί εκείνο στη χώρα και πάει λέγοντας. Δεν έπιασε αυτό το δίλημα του φόβου για την επόμενη μέρα. Και αναρωτιέμαι αν και εσείς τώρα χρησιμοποιείτε το ίδιο δίλημα του φόβου για το τι θα πράξει η Νέα Δημοκρατία, γιατί τι κακό θα συμβεί στη χώρα όταν έρθει. Και αν αυτό το δίλημα τελικά φοβάστε και εσείς ότι δεν θα λειτουργήσει στον κόσμο. Μακριά από μένα αυτή η λογική. Εμείς δεν επιχειρηματολογούμε με βάση τον φόβο, αλλά επικαλούμαστε τη λογική και όχι το φόβο. Και θέλουμε αυτή η εκλογική αναμέτρηση να είναι μια σύγκριση προγραμμάτων. Μια σύγκριση σχεδίων και να επιλέξει ο ελληνικός λαός. Εμείς δεν προτάσουμε το φόβο, προτάσουμε τη λογική. Και γι' αυτό το λόγο έχω πει πολλές φορές ότι εδώ αντιπαρατίθενται δύο διαφορετικά πολιτικά σχέδια, δύο διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις, αν θέλετε. Η μία προσέγγιση είναι αυτή η οποία παρουσιάζεται σαν οδοστρωτήρας, αν θέλετε, το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, οδοστρωτήρας για κοινωνικά δικαιώματα και κατακτήσεις. Μία αντίληψη που λέει ότι για να μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη, προϋπόθεση είναι να συρρυκνώσουμε τους μισθούς, να συρρυκνώσουμε το εισόδημα των εργαζομένων και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και μία άλλη αντίληψη που λέει ότι το αντίθετο πρέπει να συμβαίνει. Ότι προϋπόθεση για να έχουμε ανάπτυξη είναι οι εργαζόμενοι να έχουν δικαιώματα
και να έχουν και καλές αμοιβές. Είναι τόσο διαφορετικά τα προγράμματα όμως, και το λέω αυτό γιατί αφού παρουσιάσατε το πρόγραμμά σας, μιλήσατε για ανάπτυξη, μιλήσατε για επενδύσεις, μιλήσατε για μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας, για φόρο ελαφρύνσης, ήρθε και το Κίνημα Αλλαγής και η Νέα Δημοκρατία και σας κατηγόρησαν ότι αντιγράφετε πλήρως το δικό τους πρόγραμμα, copy-paste, είπαν χαρακτηριστικά. Άρα, πού είναι οι διαφορές στα προγράμματά σας? Κύριε Στρόιτερ, καταρχάς χαίρομαι να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση για τις θέσεις και τα προγράμματά μας. Γιατί νομίζω ότι αυτό το έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός πριν επιλέξει με ευθύνη για την πορεία του τόπου τα επόμενα 4 χρόνια. Πρώτα απ' όλα να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεγάλη πολυτέλεια στον τόπο, γιατί δεν την είχαμε τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι η πρώτη εκλογική αναμέτρηση, η οποία διεξάγεται με όρους ασφάλειας ότι οι πολίτες θα εγκρίνουν ένα πρόγραμμα και ένα σχέδιο και το οποίο θα εφαρμοστεί. Δεν είναι υπό την αίρεση της Τρόικα, ακόμα και αν εγκριθεί από τον ελληνικό λαό. Και αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση, διότι δεν ήταν δεδομένο ότι θα συμβεί πριν από λίγο καιρό. Έχουμε να το ζήσουμε αυτό από τις εκλογές του 2009, 10 χρόνια πριν. Πάμε τώρα στις διαφορές στις οποίες μιλήσατε και δώστε μου λίγο χρόνο αν θέλετε. Πρώτα απ' όλα, εμείς πριν από τις ευρωεκλογές, απευθυνθήκαμε στον ελληνικό λαό, λέγοντάς του ότι έβαλες πλάτη στα δύσκολα και κυρίως έβαλαν πλάτη αυτή η κοινωνική κατηγορία που ονομάζουμε μεσαία διαστρωμάτωση και ήρθε επιτέλους η στιγμή σιγά σιγά να βλέπεις τα ωφέλη. Και είπαμε ότι ακριβώς επειδή καταφέραμε να έχουμε τα κλειδιά στα χέρια μας και καταφέραμε να έχουμε γεμάτα τα ταμεία, να έχουμε ένα μαξιλάρι ρευστότητας ύψους 35 δισεκατομμυρίων ευρώ που είναι η κόπη μας, έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τα πλεονάσματα χωρίς να παραβιάζουμε τη συμφωνία από το 2020 και μετά. Και ταυτόχρονα από τη θετική απόδοση της οικονομίας να έχουμε ένα σημαντικό δημοσιονομικό χώρο και για το 2019. Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε στο Ζάπιο να ανακοινώνουμε μέτρα 1,3 δις για το 2019 και περίπου 1,5 δις, διότι μεταφέρονται και αυτά του 19, επιπλέον το 2020. Και έχοντας την εικόνα της θετικής πορείας της οικονομίας, που δεν θέλουμε να ανατραπεί αυτή η θετική πορεία της οικονομίας, μπορέσαμε σήμερα, προχθές, στο Μέγαρο Μουσικής, να προσθέσουμε και επιπλέον μέτρα που αφορούν το σύνολο της τετραετίας. Ναι. Εμείς λοιπόν αυτά τα μέτρα ουσιαστικής ελάφρυνσης και ουσιαστικής στήριξης όλων των κοινωνικών κατηγοριών της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, τα έχουμε και κοστολογημένα και μέσα σε ένα πλαίσιο που είναι απολύτως ρεαλιστικό. Η διαφορά μας λοιπόν είναι ότι εμείς, ενώ έχουμε προδιαγράψει ότι το επόμενο διάστημα υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο, ο χώρος, η δυνατότητα που δεν την είχαμε τα 3 πρώτα χρόνια που κυβερνάγαμε με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη, να δώσουμε επιτέλους τη δυνατότητα σε αυτούς που βάλαν πλάτη στα δύσκολα να αισθανθούν ότι βγήκαμε από την κρίση, αυτό λέμε ότι θα το κάνουμε, χωρίς όμως ταυτόχρονα να διαλύσουμε και τους πιο αδύνατους. Άρα το σύνολο της κοινωνίας θα μπορέσει να γευτεί τους καρπούς από τις θυσίες μας για την έξοδο από την κρίση. Οι αντίπαλοι μας τι λένε, και ολοκληρώνω. Ναι. Οι αντίπαλοι μας λένε το εξής. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε προτεραιότητα να δώσουμε τη δυνατότητα σε πολύ μεγάλες, γενναίες φορολογικές ελαφρύνσεις στα στελέχη των επιχειρήσεων, στις επιχειρήσεις. Στις μεγάλες κυρίως επιχειρήσεις. Ποιος δεν θα το θέλει αυτό? Όλοι θα το θέλαμε αυτό. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει δυνατότητα να συμβεί αυτό, χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχουν περικοπές για τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα και τα μεσαία κοινωνικά στρώματα. Λέει δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, ενώ εμείς λέμε ότι θα πάμε σταδιακά στη μείωση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων από το 29 στο 25, ότι εγώ θα το πάω κατευθείαν από το 29 στο 20. Ξέρετε πόσο κοστίζει αυτό, 1 δισεκατομμύριο. Και λέει ταυτόχρονα ότι εγώ θα προβώ και σε ακόμα μεγαλύτερες κινήσεις, όπως για παράδειγμα στο μέρισμα των κερδών των μετόχων των επιχειρήσεων. Αυτό αφορά κάποιους λίγους, άλλο 0,5 δισεκατομμύριο. Αμέσως αυτό το 1,5 δις, δεδομένου ότι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι δεν αποδέχονται κιόλας το σχέδιο που εμείς καταθέσαμε με το 5,5 δισεκατομμύρια που καταθέτουμε από τη ρευστότητα για να μειωθούν τα πλεονάσματα χωρίς να διαρριχθεί η συμφωνία με τους εταίρους, αμέσως, αυτά τα οποία προβάλλουν ως μειώσεις φόρων για τους ισχυρούς και τους λίγους, θα πω εγώ, είναι ταυτόχρονα οι μειώσεις και οι περικοπές που θα γίνουν στο κοινωνικό κράτος, οι μειώσεις και οι περικοπές που θα γίνουν στις δαπάνες.
Λέει δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, μείωση φόρων έναντι μείωσης δαπανών. Και ξέρετε τι είναι οι δαπάνες, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Δαπάνες είναι οι μισθοί, δαπάνες είναι οι συντάξεις, δαπάνες είναι η στήριξη της παιδείας και της υγείας και του κοινωνικού κράτους και τα επιδόματα. Και ποια επιδόματα θα περικοπούν? Εγώ να πω ότι έχω ακούσει μια διαφορετική ερμηνεία. Μένει βεβαίως να τη δούμε τη Νέα Δημοκρατία, εάν κληθεί να εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα, από που σωστά λέτε θα περικόψει για να μπορέσει νομίζω να εξασφαλίσει ότι αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα και το κρίσιμο διακύβευμα αυτών των εκλογών. Διότι οι Έλληνες πολίτες δικαιούνται να ξέρουν σε κάθε λεπτομέρεια ποιες είναι ακριβώς οι θέσεις και οι προτάσεις των πολιτικών κομμάτων. Τώρα, το ερώτημα είναι, επειδή μιλήσατε για λυμμένα χέρια πλέον και ελεύθερα χέρια, εάν πράγματι είναι τα χέρια ελεύθερα και λυμμένα, κύριε Πρόεδρε, διότι με το που ανακοινώσατε το πακέτο των θετικών μέτρων, χτύπησαν όχι καμπανάκια, καμπάνες από τους δανειστές και από την Ευρώπη, την Κομισιόν συγκεκριμένα, με σαφείς προειδοποιήσεις ότι με τα μέτρα που εξαγγείλατε πλέον δεν πιάνουμε ούτε το στόχο του πλεονάσματος. Κύριε Σρόιτερ, πάλι θέλω να είμαι εξαιρετικά ειλικρινής. Και ίσως να παρεξηγηθώ κιόλας για την ειλικρίνειά μου στο ζήτημα αυτό. Θυμάστε λίγο πριν τις εκλογές, όχι σε εσάς εδώ, γιατί είχα έρθει αρκετά νωρίς, αλλά στο τέλος των παρεμβάσεών μου, μια εβδομάδα πριν τις εκλογές, ήξερα ότι αναλαμβάνω ρίσκο όταν το λέω αυτό. Διότι κάθε κυβερνητικό κόμμα, όταν προσέρχεται στην Ευρωπαϊκή Κάλπη, σίγουρα έχει απώλειες, δεδομένου ότι δεν είναι το δίλημα ποιος θα κυβερνήσει. Και εγώ τι είπα. Σήκωσα το γάντι από τον πολιτικό αντίπαλο και είπα, όχι δημοψήφισμα, αλλά ψήφος εμπιστοσύνης στα μέτρα τα οποία εξαγγείλαμε. Είπα δηλαδή στους Έλληνες πολίτες με ειλικρίνεια ότι εάν δεν υπάρξει στήριξη μέσα από την ψήφο στις ευρωπαϊκές κάλπες του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης, πάνω στο σχέδιο αυτό το οποίο έχει ήδη εξαγγείλει στον ελληνικό λαό, τότε την επόμενη μέρα θα ανοίξουν οι ορέξεις πολλών για να αμφισβητήσουν την νομιμοποίηση. Την πολιτική νομιμοποίηση αυτών των μέτρων. Ποια ήταν τα μέτρα αυτά, και αυτά που αφορούν το 2020, αλλά και αυτά τα οποία εφαρμόστηκαν. Αυτό το δηλαδή, έχετε πει, αλλά θέλω μια διευκρίνηση πάνω σε αυτό. Η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση και στην ενέργεια. Θέλω μια διευκρίνηση, Πρόεδρε. Οι δυνατότητες συνταξιούχοι να έχουν αυξήσεις. Εάν είχατε κερδίσει τις εκλογές, ή αν η διαφορά ήταν πολύ μικρότερη, τι θα συνέβαινε με έναν μαγικό τρόπο? Θα ερχόντουσαν δηλαδή θεσμοί και θα λέγανε ότι τώρα που κέρδισε ο Τσίπρας δεν έχουμε φόβο για να υπάρξει έλλειμμα σε ό,τι αφορά το στόχο του πλεονάσματος, τώρα που κέρδισε ο Τσίπρας δεν θα σας ρίξουν τα λεφτά από το ταμείο? Πώς θα λειτουργούσε αυτό? Ακούστε, κύριε Σρόιτερ, θέλω να σας μιλήσω, αλλά δώστε μου λίγο χρόνο για να εξηγήσω. Όλες αυτές οι αιτιάσεις που ακούγονται, ακούγονται από πού? Να δούμε λοιπόν από πού ακούγονται. Καταρχάς, ακούγονται από συγκεκριμένους κύκλους εντός των τυχών, εντός της χώρας. Είχαμε τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, ο οποίος βγήκε και πριν από τις ευρωεκλογές και μετά τις ευρωεκλογές, ο οποίος... Και τώρα, χθες, να πω... Ο οποίος έχει μία, αν θέλετε, παράδοση, αντί να κοιτάει τη δουλειά του, το θεσμικό του ρόλο, να κάνει τον λαγό, αν θέλετε, και να προεξοφλεί τις πολιτικές πρωτοβουλίες του κόμματος στην κυβέρνηση του οποίου συμμετείχε ο Υπουργός Οικονομικών. Δεν είναι θεσμικός ρόλος του κεντρικού τραπεζίτη να προβλέπει την εξέλιξη της οικονομίας. Δεν είναι θεσμικός ρόλος του κεντρικού τραπεζίτη να κάνει προβλέψεις οι οποίες να είναι μπακαλικής και να λέει ότι εφόσον το... Θα σας εξηγήσω. Ναι. Είναι δυνατόν να προβλέπει με βάση το πρώτο τετράμινο, να προβλέπει ποιος θα είναι ο τελικός στόχος του πλεονάσματος? Και εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ήθελα, εις ό,τι αφορά την αξιοπιστία των λόγων του, να σας θυμίσω ότι ήταν αυτός ο οποίος προέβλεπε ότι η χώρα έπρεπε να πάει σε προληπτική γραμμή στήριξης και το είχε μάλιστα προεξοφλήσει ότι έτσι πρέπει να συμβεί. Ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να ζήσει έξω από μνημόνια. Και μάλιστα το είχε αιτιολογήσει την περίοδο εκείνη και ως αδυναμία του πολιτικού συστήματος να μπορέσει να συγκρατηθεί. Αδυναμία του πολιτικού συστήματος να μπορεί να αποφασίζει αυτό για το ποιος είναι ο βέλτιστος δρόμος προκειμένου η ελληνική οικονομία να πιάνει τους στόχους. Θέλω λοιπόν εδώ να πω ότι από τη μια μεριά έχουμε τον κύριο Στουρνάρα. Από την άλλη μεριά έχουμε ορισμένους κύκλους, όχι όλοι στην Κομισιόν, οι οποίοι επίμονα. Μόλις ανακοινώσαμε τα μέτρα στο Ζάπιο, θυμάστε, δεν υπήρξε καμία αντίδραση επίσημη από την Κομισιόν. Ίσα-ίσα που ο κ. Μοσκοβισή είπε ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα αυτή με τον ειδικό λογαριασμό για την μείωση των πλεονασμάτων, χωρίς να παραβιάζεται συμφωνία. Ποιος αντέδρασε? Ο κ. Βέμπερ αντέδρασε. Το ίδιο μόλις βράδυ. Ο οποίος βγήκε και είπε ότι αυτά τα λεφτά είναι των Ευρωπαίων πολιτών. Και ο Ρέγκλιν αντέδρασε. Λοιπόν, όχι, δεν είναι των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι τα λεφτά του ελληνικού λαού. Και αμέσως μετά ο έτερος,
και αυτός ανήκει σε συγκεκριμένες πολιτικές οικογένειες, σε συγκεκριμένη μάλλον πολιτική οικογένεια, ο κύριος Ρέγκλιν, ο οποίος άφησε διάφορες ενστάσεις και ερωτήματα, τα οποία όμως δεν έχουν καμία βάση. Όπως καμία βάση δεν είχαν και όλα όσα είχε πει ο κύριος Ρέγκλιν περί δίθεν απώλειας εκατόδες εκατομμυρίων ευρώ στην διάρκεια του πρώτου εξαμήνου διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ. Πράγμα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, εγώ οικονομολόγος δεν είμαι, αλλά δεν μπορεί να σταθεί σε καμία θεωρία και σε καμία κριτική. Πόσο δε μάλλον όταν όλοι καταλαβαίνουν ότι αν κόστησε εκατόδες εκατομμύρια ευρώ, θα έπρεπε να έχει αυξηθεί το δημόσιο χρέος της χώρας κατά το αντίστοιχο ποσό, ενώ το δημόσιο χρέος της χώρας μειώθηκε. Άρα λοιπόν, τι θέλω να πω στον ελληνικό λαό που μας παρακολουθεί. Θέλω να πω στον ελληνικό λαό που μας παρακολουθεί ότι τούτη την ώρα διεξάγεται και διακυβεύεται ένα κρίσιμο ζήτημα σε σχέση με την επόμενη μέρα. Είναι απολύτως βέβαιο ότι την επόμενη μέρα, εφόσον στην εθνική κάλπη, διότι εκεί θα κριθεί τελικά το ποια κυβέρνηση θα λάβει την εντολή του ελληνικού λαού, εφόσον λοιπόν στην εθνική κάλπη επικροτηθεί το πολιτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, να είστε βέβαιοι ότι όλοι αυτοί, όπως και στο παρελθόν είχαν ενστάσεις, θα παραμερίσουν μπροστά στην κοινή λογική. Ναι. Και θα εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο. Ένα σχέδιο ρεαλιστικό και βιώσιμο. Αν όμως δεν υπάρξει αυτό, είναι απολύτως βέβαιο ότι την επόμενη μέρα θα υπάρξουν μονάχα φοροελαφρύνσεις για τους πολύ πλούσιους και η δικαιολογία, η γνωστή δικαιολογία, η οποία ακούγεται πάρα πολύ συχνά, ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτε άλλο, γι' αυτό πάμε σε περικοπές, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Κύριε Πρόεδρε, έχετε παρουσιάσει αυτό το αφήγημα. Είπατε ότι έχετε πάρει το μήνυμα. Και να μην ξεχάσω και κάτι ακόμα, ναι, κύριε Στρόιτερ. Στην έκθεση της Κομισιόν, για πρώτη φορά από το 2015, προχθές, μπήκε ζήτημα απολύσεων στο δημόσιο τομέα. Μετά από αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα και μετά τις διαρκείς δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος εμφανίζεται ως το φαβορί σε αυτή την αναμέτρηση, διότι κατεγράφει ένα ποσοστό στο οποίο προηγείται στις ευρωπαϊκές εκλογές, για πρώτη φορά υπήρξε ζήτημα απολύσεων στο δημόσιο τομέα που έχει να τεθεί από τότε που ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ τη διακυβέρνηση του τόπου. Βάλι. Και τους ξεκαθαρίσαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε απολύσεις. Και που ήμασταν εμείς αυτοί που αποτρέψαμε τις 3.000 απολύσεις σχολικών, φυλάκων και εκπαιδευτικών που είχαν υπογράψει ο κ. Μητσοτάκης ως Υπουργός Διοικητικής Μετάλλησης. Εγώ κρατάω, κύριε Πρόεδρε, και ότι καταργήσαμε το 15% των δημόσιων υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα. Επελέγει από τους δανειστές να συζητηθεί το θέμα της πορείας της ελληνικής οικονομίας. Ξέρετε γιατί για πρώτη φορά τέθηκε αυτό το ζήτημα? Διότι διαρκώς, όπου στέκεται και όπου ομιλεί ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, επαναλαμβάνει ότι θα θεσπίσει, εάν γίνει κυβέρνηση, που εγώ λέω ότι θα πρέπει να αποφευχθεί και θα αποφευχθεί, θα θεσπίσει το 1:5 ξανά την αναλογία προσλήψεων, αποχωρήσεων από το δημόσιο, ενώ εμείς τη φέραμε στο 1:1. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Ένα λεπτό να το εξηγήσω. Σημαίνει μία αποχώρηση, μία πρόσληψη για μία αποχώρηση. Ενώ ο κ. Μητσοτάκης θέλει για 5 αποχωρήσεις μία πρόσληψη. Κάθε χρόνο φεύγουν περίπου 9.000. Εμείς λέμε ότι έχουμε καταφέρει να προσλαμβάνουμε 9.000. Άρα μπορούμε να έχουμε ένα σχεδιασμό για να έχουμε 2.500 προσλήψεις το χρόνο σε γιατρούς και νοσηλευτές. 10.000 προσλήψεις σε εκπαιδευτικούς στην επόμενη τετραετία. Συν τις 7.500 σε καθηγητές ειδικής αγωγής. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν, αν επαναφέρει το 1:5, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μόνο 1.800 θα μπορούμε να προσλαμβάνουμε και όχι 9.000. Μάλιστα. Και όταν την ίδια στιγμή. Όταν την ίδια στιγμή έχει δηλώσει ότι θα κάνει 1.500 προσλήψεις αστυνομικών, σημαίνει ότι μόνο 300. Από τους 9.000, αν πάμε στους 300, σημαίνει ότι 8.700 θέσεις σε κέριους τομείς του κοινωνικού κράτους, σε νοσοκομεία, σε σχολεία, σε κοινωνική στήριξη, στο βοήθεια στο σπίτι, θα μείνουν κενές. Αυτό δεν αφορά αυτούς που δεν θα προσληφθούν. Είναι λάθος να το βλέπουμε έτσι. Αφορά τους πολίτες, τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Αφορά τον πολίτη που θα πηγαίνει στο νοσοκομείο και δεν θα βλέπει γιατρούς και νοσηλευτές. Θα γυρίσουμε στις δύσκολες μέρες του 2012. Αφορά τα παιδιά της ειδικής αγωγής, που δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού, που δεν θα έχουν πρόσβαση στα δημόσια σχολεία παρά μόνο σε ιδιωτικά. Αφορά τα σχολιά μας που δεν θα ξανανοίγουν κανονικά στην ώρα τους το Σεπτέμβρη, αλλά θα πηγαίνουν μέχρι το Γενάρη με αναπληρωτές. Λοιπόν, αυτή είναι μια εικόνα έτσι όπως τη θέτετε. Οι εκλογές είναι μπροστά μας. Έχετε δώσει ένα νέο αφήγημα. Αυτή είναι η κρίσιμη εικόνα. Μένει να το δούμε βεβαίως στην πορεία. Γιατί η ουσία είναι ποιος θα κληθεί να κυβερνήσει, όπως σωστά λέτε. Έχετε δώσει ένα νέο αφήγημα. Έχετε πει ότι μάθαμε από τα λάθη μας. Έχετε πει ότι πήραμε το μήνυμα. Θέλω να ρωτήσω πώς προχωράτε σε αυτήν την μάχη. Και θέλω να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι γεγονότα τα οποία συμβαίνουν δυσχεραίνουν ή όχι την προσπάθειά σας. Παράδειγμα, αυτό που συνέβη με τις μετατάξεις. Είμαστε στην αρχή μιας μάχης. Λέμε ότι πήραμε το μήνυμα. Και την ίδια ώρα βλέπουμε
σημαντικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν ό,τι μπορούν για να στείλουν με μετάθεση, με μετάταξη, δικούς τους ανθρώπους, συγγενείς και φίλους στη Βουλή σημαντικός και να τους βολέψουν. Στέλεχος, όχι στελέχη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία αυτό που λέτε. Εγώ θα μιλήσω και για την περίπτωση του κυρίου Βούτση, αν θέλετε, αλλά μιλάμε και για την κυρία Χριστοφιλοπούλου. Είστε άδικος για τον κύριο Βούτση, είστε άδικος. Είμαι άδικος, λέτε. Δώστε μου μια εικόνα, λοιπόν, πώς βλέπετε εσείς αυτό. Όχι, το θέλω θέμα. Να είμαι απόλυτα καθαρός αυτό. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, γιατί χρειάστηκε να παρέμβετε εσείς για να σταματήσει κάτι που είναι προφανές ότι δεν κάνει καλό στην εικόνα της κυβέρνησης. Κύριε Στρόιτερ, εγώ θέλω να είμαι απόλυτα καθαρός στο ζήτημα αυτό. Και δεν πρόκειται ούτε να ωρεοποιήσω καταστάσεις, ούτε να μπω και σε μια λογική συμψηφισμού. Mm-hmm. Ότι τα κάνανε οι προηγούμενοι, και άρα εφόσον τα κάνανε οι προηγούμενοι, έχουμε δικαιολογία να ακολουθούμε και εμείς αυτόν τον δρόμο. Ναι. Προφανώς δεν πρόκειται εδώ για διορισμούς, πρόκειται όμως για τη δυνατότητα μιας καλύτερης θέσης για δημόσιους υπαλλήλους. Θέλω να πω ότι είναι μια πληγή για το πολιτικό σύστημα. Θέλω να πω ότι ήταν λάθος αυτό το οποίο έγινε. Και το γνωρίζατε ότι συμβαίνει αυτό? Δεν το γνώριζα. Με το που... Και θέλω να εκφράσω και την αντίθεσή μου συνολικά, διότι κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εδώ υπάρχει μια κατεστημένη νοοτροπία στη Βουλή των Ελλήνων. Και αυτό έγινε διακομματικά. Διακομματικά δηλαδή, μετά από πρόταση του κυρίου Τραγάκη, έγινε δεκτή η πρόταση να μπούμε στο νόμο της κινητικότητας και χωρίς μια διαδικασία αξιοκρατικής αξιολόγησης να γίνουν προτάσεις από τα κόμματα της Βουλής, από τους αντιπροέδρους της Βουλής και σχεδόν αναλογικά να πάρουν ένα μερίδιο mm-hmm. μετατάξεων. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια βαριά σκιά στο πολιτικό μας σύστημα και θέλω να είμαι καθαρός. Και σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα ήθελα με την ευκαιρία που μου δίνεται να πω ότι χρωστάμε μια συγγνώμη γι' αυτό, όχι στα μέλη μας και στο κόμμα μας, αλλά σε όλο τον ελληνικό λαό. Διότι δεν αρκεί, επαναλαμβάνω, να λέμε ότι οι άλλοι έχουν κάνει τέρατα, αλλά όταν δίνουμε την εντύπωση ότι μπαίνουμε κι εμείς σε αυτό το διακομματικό αλυσβερίσι προνομίων, τότε κι εμείς γινόμαστε ένα μέρος ενός πολιτικού συστήματος που δίνει μια εικόνα, αν θέλετε, πολύ σκοτεινή, πολύ θολή, μια εικόνα που προσβάλλει το πολιτικό σύστημα και διαρριγνύει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Το άλλο όταν λοιπόν έμαθα γι' αυτό, ζήτησα από τον πρόεδρο της Βουλής να ανακληθούν όλες και συμφωνήσαμε μαζί να ανακληθούν όλες οι μετατάξεις. Και βεβαίως υπήρξε και η ακόλουθη αντίδραση προς τιμήν της αντιπροέδρου της Βουλής, της κυρίας Χριστοδουλοπούλου. Εάν δεν υπήρχε αυτή η αντίδραση, θα είχατε πάρει εσείς κάποια πρωτοβουλία σε αυτό το θέμα? Και το λέω γιατί από τη στιγμή που είναι κάτι που σας ενόχλησε, όπως είπατε, εγώ ίσως περίμενα θέλω να μείνω εσείς. Θέλω να μείνω σε όσα είπα. Ότι προς τιμήν της πήρε την απόφαση που έπρεπε να πάρει. Πέρα από τις μετατάξεις, είχαμε και τις τροπολογίες τελευταίας στιγμής, κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολλοί βουλευτές για την δική τους εκλογική περιφέρεια, για τους δικούς τους ανθρώπους, για τις ψήφους. Ναι, αλλά δεν έγινε καμία δεκτή. Δεν έγινε δεκτή, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι συμφωνείτε και αυτό είναι ένα κομμάτι μιας νοοτροπίας που δεν ξέρω αν συμφωνείτε να υπάρχει στο δικό σας κόμμα. Κύριε Στρόιτερ, εγώ κατανοώ όλους τους βουλευτές που έχουν την αγωνία, την ανάγκη όχι να φέρουν τροπολογίες για να κάνουν φωτογραφικές ρυθμίσεις. Εκεί δεν δικαιολογώ τίποτα, αν υπήρχε οτιδήποτε τέτοιο. Αλλά κατανοώ την ανάγκη των βουλευτών να βοηθήσουν κοινωνικές ομάδες, να προωθήσουν όρημα μέτρα. Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι. Οι τροπολογίες που κατατίθεταν, ψηλώναμε κτίρια και αλλάζαμε συντελεστές την τελευταία στιγμή. Η πραγματικότητα είναι ότι ήταν εκτός σχεδιασμού της κυβέρνησης να πάμε σε εκλογές στο κατά καλό καιρό. Mm-hmm. Ήταν μια δημοκρατική ευαισθησία. Και ένα μεγάλο μέρος και όριμων σχεδιασμών, αλλά και θεμάτων τα οποία, εν πάση περιπτώσει, εκκρεμούσανε, έμειναν στη μέση. Ήταν λοιπόν αναγκαίο, όχι να πάμε σε τροπολογίες της τελευταίας στιγμής τέτοιου χαρακτήρα, και κοπήκαν όλες όπως το είδατε, αλλά ήταν αναγκαίο να διεκπεραιώσουμε ζητήματα που αφορούσαν κοινωνικές ομάδες, κοινωνικές κατηγορίες, που αν δεν διεκπεραιώνονταν, θα μένανε στη μέση και θα δημιουργούσαν τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα στη μέση του καλοκαιριού. Και ταυτόχρονα όλοι καταλαβαίνουμε ότι πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση που δεν ξέρουμε κιόλας αν την επόμενη μέρα θα έχουμε άμεσα το σχηματισμό κυβέρνησης. Άρα έπρεπε ορισμένα πράγματα όριμα, επαναλαμβάνω, και γι' αυτό πήγαμε μονάχα σε τροπολογίες που η κυβέρνηση αποφάσισε και αρνηθήκαμε και προς τιμή της κυβέρνησης, δεν το έχει κάνει καμία άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν. Μέχρι την τελευταία στιγμή που πηγαίνανε με το φωτογραφικές τροπολογίες βουλευτών, δεν είναι δεκτή καμία τροπολογία βουλευτική. Σήμερα στην επικαιρότητα, το γνωρίζετε με βέβαιος, κυριαρχεί και νέα επιστολή του εισαγγελέα Αγγελή για την υπόθεση της Νοβάρτης, κύριε Πρόεδρε. Μεταξύ πολλών άλλων, μιλάει για την υπόθεση και αναφέρεται
στον υπουργό της κυβέρνησης που κατευθύνει όλη αυτή την ιστορία εξωθεσμικά και παρανόμως εμπλέκεται και δίνει εντολές σε εισαγγελείς. Κύριε Σρόιτερ, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να μην μπω σε βαθύτερο σχολιασμό των τεκτενωμένων στη δικαιοσύνη, ακριβώς διότι σέβομαι τη δικαιοσύνη και σέβομαι και το ρόλο μου ως πρωθυπουργού. Θα κάνω όμως δύο σχόλια θεσμικού χαρακτήρα. Το πρώτο σχόλιο θεσμικού χαρακτήρα είναι ότι η υπόθεση αυτή δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, δεν υπάρχει ούτε ένας συμπολίτης μας που να μην το πιστεύει αυτό. Πρόκειται για μια υπόθεση η οποία δεν τιμά ούτε το πολιτικό σύστημα, μια υπόθεση η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σκάνδαλα της εποχής μας. Συγκρίσιμο, δεν ξέρω, πιστεύω ότι είναι συγκρίσιμο σε σχέση με το κόστος που πλήρωνε ο Έλληνας πολίτης στις υπερτιμολογήσεις των φαρμάκων. Ένα διεθνές σκάνδαλο, αλλά με πολύ συγκεκριμένες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία. Διότι όταν άλλες χώρες το 2011 αντίστοιχου πληθυσμού με την Ελλάδα είχαν 4 δισεκατομμύρια λιγότερη φαρμακευτική δαπάνη από τη χώρα μας, είναι τεράστιο το ζήτημα. Ναι. Πώς το αντιμετωπίσαμε εμείς το ζήτημα αυτό? Ούτε βγήκαμε να πούμε θα τους πάμε μέχρι τέλους τους πολιτικούς μας αντιπάλους, ούτε βγήκαμε να στήσουμε ειδικά δικαστήρια. Καλά, μιλήσατε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει υπάρξει ποτέ σε αυτή τη χώρα. Μιλήσαμε για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Ένα από τα μεγαλύτερα. Ο κ. Παπαγγελόπουλος το χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο. Mm-hmm. Έχει και μια, αν θέλετε, εμπειρία ως εισαγγελέας. Ήταν μια κρίση προσωπική. Εγώ συνεχίζω, επιμένω, θεωρώ, είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα εξ αντικειμένου. Πάμε παρακάτω. Τι κάναμε λοιπόν εμείς? Εμείς κάναμε αυτό που ο θεσμικός μας ρόλος απαιτούσε. Πήγαμε στη Βουλή, ούτε στήσαμε ειδικά δικαστήρια, ούτε λειτουργήσαμε εκδικητικά προς τους πολιτικούς μας αντιπάλους, αλλά εμπιστευθήκαμε τη δικαιοσύνη. Δώσαμε πίσω στη δικαιοσύνη την υπόθεση, προκειμένου να τη διερευνήσει. Όπως είχαμε κάνει και με την υπόθεση Παπαντονίου, που η δικαιοσύνη κατέληξε. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν μπορώ παρά να παραδεχθώ ότι εκ των πραγμάτων έχουμε μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην πρώτη φάση του ελέγχου και της διερεύνησης. Μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση που δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος να κρίνω τις αιτίες του πώς και το γιατί, αλλά αντικειμενικά δημιουργεί, αν θέλετε, από τη μια μεριά την εντύπωση, από τη μια μεριά την εντύπωση ότι ενδεχομένως να υπάρχει ασυλία για κάποια πολιτικά πρόσωπα που ενδεχομένως να έχουν ευθύνες, αλλά μέχρι τις εκλογές για πολιτικούς λόγους δεν έχουν αυτές αναδειχθεί, ή ομοιρίας για κάποιους άλλους που ενδεχομένως να αποδειχθεί ότι δεν έχουν ευθύνες και επίσης παραμένουν μέσα στον κύκλο αυτών που διερευνούνται ακόμα. Σε ό,τι αφορά τώρα το γράμμα, την επιστολή του κ. Αγγελή. Κ. Αγγελής κάνει, εγώ θα κάνω μόνο δύο παρατηρήσεις, όχι παραπάνω. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι και ο ίδιος λέει αυτό που σας είπα πριν από λίγο, ότι πρόκειται για ένα μεγάλο υπαρκτό σκάνδαλο. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι κάνει κάποιες εκτιμήσεις για το πώς θα έπρεπε να είναι ορθότερη η διαδικασία που αφορά την ίδια τη δικαιοσύνη. Εγώ δεν θα επισέλθω σε αυτό. Διότι δεν είναι ο ρόλος μου να επισέλθω σε αυτό. Και λογικό το είναι. Μόνο που θα πω σε σχέση με αυτό που με ρωτήσατε και αφορά τον Υπουργό Δικαιοσύνης, φανταστείτε εάν ο Υπουργός Δικαιοσύνης προέβαινε σε ενέργειες κατά παρένεση των απόψεων και του αφηγήματος που παρουσιάζει σήμερα ο κύριος Αγγελής, τι θα γινόταν στο πολιτικό σύστημα και πώς θα κατηγορούσαν την κυβέρνηση ότι παρεμβαίνει επειδή η υπόθεση καθυστερεί και επειδή δεν έχει το αποτέλεσμα που η κυβέρνηση επιθυμεί. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε. Άρα λοιπόν κάτι. Εγώ για να το κλείσουμε το θέμα αυτό, ναι, λέω ένα πράγμα. Θα πρέπει κάποια στιγμή, βεβαίως, να κάνουμε την κριτική μας στη δικαιοσύνη και την έκανα και πριν και εγώ σε σχέση με την καθυστέρηση, αλλά θα πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη. Ακόμα και αν πολλές φορές έχουμε πολύ μεγάλες αμφιβολίες. Και να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να λειτουργεί απερίσπαστα. Κύριε Πρόεδρε. Όχι όποτε μας συμφέρει να είναι η θέμηδα η δικαιοσύνη η οποία είναι καλή και όποτε δεν μας συμφέρει να κάνουμε παρεμβάσεις εκβιαστικού χαρακτήρα, όπως οι μηνύσεις που έγιναν σε δικαστικούς λειτουργούς για αυτή την υπόθεση από πολιτικά πρόσωπα. Ένα λεπτό. Μιλάτε για την δικαιοσύνη και λέτε δεν θέλετε να παρέμβετε και ίσως καλά κάνετε. Εγώ όμως σας μιλάω για ένα σημαντικό πολιτικό θέμα. Έχουμε τουλάχιστον δύο κορυφαίους δικαστικούς, οι οποίοι εγγράφως έχουν μιλήσει για έναν υπουργό της κυβέρνησής σας. Αναφερθήκατε στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Έχω την εντύπωση ότι δεν μιλάμε για αυτόν.
ο οποίος έχει το ψευδώνυμο Ρασπούτιν και ο οποίος φαντάζομαι διαβάζεται και ενημερώνεστε, καταγγέλλεται ότι εμπλέκεται στις υποθέσεις, κατευθύνει υποθέσεις και παρεμβαίνει στο έργο δικαστών. Αυτό είναι πολιτικό θέμα, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι θέμα της δικαιοσύνης. Και αφορά τη δική σας κυβέρνηση, γιατί είναι δικός σας υπουργός. Φαντάζομαι ότι ξέρετε και ποιος είναι ο άνθρωπος στον οποίο αναφέρονται. Και θέλω το σχόλιο σας γι' αυτό. Μου κάνει τεράστια εντύπωση. Τεράστια εντύπωση. Σας μιλώ ειλικρινά. Ότι αυτό ακούγεται εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Να. Και κανείς εξ αυτών που ομιλεί ή γράφει περί ενός ψευδώνυμου. Και ο καθένας μπορεί να φανταστεί οποιοδήποτε πίσω από αυτό το ψευδώνυμο, δεν έχει το σθένος, δεν έχει τα κότσια, αν θέλετε, δεν έχει το θάρρος να βγει και να πει ποιος είναι αυτός. Εμένα μου κάνει τεράστια εντύπωση. Εσείς ως Πρωθυπουργός δεν πρέπει να το δείτε και αυτό παρακαλώ, το θέμα. Σας παρακαλώ να απευθυνθείτε σε αυτούς που γράφουν και ομιλούν με ψευδώνυμα. Mm-hmm. Εγώ ποτέ στη ζωή μου ούτε έγραψα ούτε μίλησα με ψευδώνυμα. Ό,τι είχα να πω. Ό,τι είχα να καταγγείλω, ό,τι είχα να καταλογήσω, το έκανα ευθέως. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν που ομιλούν με ψευδώνυμα, να μας εξηγήσουν γιατί ομιλούν με ψευδώνυμα και να κατονομάσουν ποιους εννοούν. Να τους κατονομάσουν, λέτε, εάν αύριο κατονομαστεί ο συγκεκριμένος υπουργός, όποιος και αν είναι αυτός. Που... Τώρα αυτή η κουβέντα που γίνεται και λίγο προσχηματική, γιατί ξέρετε ποιον υπουργό εννοούν οι δικαστικοί αυτήν την ώρα και πραγματικά μου κάνει εντύπωση και εμένα. Όμως, τι μου λέτε, ναι, μου κάνει εντύπωση και εμένα, σας προσθέτω το γεγονός ότι δεν βγαίνει κάποιος να μιλήσει ανοιχτά, λες και υπάρχει ένας τεράστιος φόβος πάνω από όλο αυτό. Αλλά εσείς ως πρόεδρος της κυβέρνησης δεν πρέπει να δείτε αυτό το θέμα. Υπάρχουν καταγγελίες σε βάρος ενός προσώπου. Να τους φωνάξετε αυτούς τους ανθρώπους έστω ή την ηγεσία της δικαιοσύνης και να πείτε παιδιά, μιλήστε κάποιος με ονόματα, πείτε μου ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που παρεμβαίνει όπως καταγγέλλετε εσείς στο έργο της δικαιοσύνης. Επειδή εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με παιδιά, παιδιά αλλά σε εισαγωγικά και αντιλαμβάνεστε. Έχουμε να κάνουμε με θεσμούς mm-hmm. και επειδή και εγώ εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή την εκτελεστική εξουσία και ο ρόλος μου είναι θεσμικά μέσα σε ένα πλαίσιο, οφείλουμε να είμαστε απολύτως, αν θέλετε, προσεκτικοί και στο τι λέμε και στο τι κάνουμε. Mm-hmm. Εγώ το μόνο το οποίο έχω να σας πω είναι ότι αυτή η κυβέρνηση που κανείς δεν μπορεί να την κατηγορήσει, εκ των πραγμάτων αν θέλετε, εκ του αποτελέσματος, ότι είναι μια κυβέρνηση που είχε ευνοϊκή και προνομιακή μεταχείριση από τη δικαιοσύνη. Φάγαμε τα μούτρα μας όταν πήγαμε να υλοποιήσουμε ένα νόμο για τις τηλεοπτικές άδειες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί να κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλό μας. Είχαμε ποτέ προνομιακή μεταχείριση από τη δικαιοσύνη. Σεβαστήκαμε mm-hmm. όλες τις απόψεις. Το μέγα αυτό ζήτημα το οποίο προέκυψε, το διαχειριστήκαμε με τη μέγιστη θεσμική ευθύνη, χωρίς καμία παρέμβαση στην ανεξάρτητη λειτουργία της δικαιοσύνης. Ναι. Όταν φτάσαμε και έγινε και μια μεγάλη συζήτηση τώρα με τον ορισμό της δικαιοσύνης, ήμασταν εμείς αυτοί οι οποίοι είπαμε στην αξιωματική αντιπολίτευση, χωρίς να έχουμε κανένα χρέος να το κάνουμε αυτό, ελάτε να ορίσουμε μαζί την επόμενη ηγεσία. Παρότι είναι απολύτως συνταγματική μας υποχρέωση και δικαίωμα με βάση το Σύνταγμα και τον νόμο, πριν καν ανοίξει, διαλυθεί η Βουλή και πάμε σε εκλογές, να ορίσουμε την ηγεσία της δικαιοσύνης για να μην μείνει ακέφαλη η δικαιοσύνη. Και είπαμε, ελάτε. Και μας είπαν, όχι, δεν ερχόμαστε. Γιατί? Εμείς δεν έχουμε ανοιχτές υποθέσεις με την δικαιοσύνη. Το κόμμα μου, ούτε τα στελέχη μου. Μια και είπατε... Δεν έχουμε ούτε υποθέσεις θαλασσοδανείων ανοιχτές. Δεν έχουμε ούτε υποθέσεις τελεχών σε σκάνδαλα, τα οποία είναι υπαρκτά σκάνδαλα, όπως η Siemens. Δεν έχουμε ούτε δάνεια τα οποία έχουμε πάρει και δεν τα έχουμε πληρώσει. Δεν εμπλεκόμαστε στην υπόθεση της Siemens. Δεν έχουμε ανοιχτά θέματα. Άλλοι έχουν λόγους ενδεχομένως να θέλουν να ελέγξουν. Εγώ να σας πω για κάτι άλλο όμως από την εμπειρία μου 4,5 χρόνια ως Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Οι δικαστές δεν είναι ούτε δικοί μας ούτε δικοί τους. Οι δικαστές είναι άνθρωποι που έχουν μια διαδρομή, έχουν μια προσωπικότητα, έχουν μια αξιοπρέπεια και θέλω να πιστεύω ότι είναι μια απολύτως παλαιοκομματική αντίληψη αυτή που εκφράζει με αυτή τη στάση, την άρνηση δηλαδή της κοινής συνένεσης στον ορισμό της δικαιοσύνης, η αξιωματική αντιπολίτευση, mm-hmm. ότι τάχα και δήθεν μπορεί να ελέγξει τη δικαιοσύνη. Μια και αναφερθήκατε στην ηγεσία της δικαιοσύνης, έχει σταλεί το διάταγμα, το προεδρικό διάταγμα στον πρόεδρο για την υπογραφή για την ηγεσία της δικαιοσύνης, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον, αν περιμένετε από τον κύριο Παυλόπουλο να το υπογράψει. Έχει σταλεί το διάταγμα. Από εκεί και πέρα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα. Έχει διαμηνήσει ότι θα κάνει αυτό το οποίο ορίζει το Σύνταγμα και ο νόμος, αλλά όταν υπάρξει κένωση της θέσεως. 1η Ιουλίου. Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση θα κάνει αυτό που αρμόζει ο ρόλος του. Έχω εμπιστοσύνη στην κρίση του. Κύριε Πρόεδρε, να επιστρέψουμε στον δρόμο για τις εκλογές. Σήμερα είχαμε την απόφαση της κίνησης του κυρίου Κοτζιά, του Πράτο, να μην συστρατευτεί στην επόμενη εκλογική μάχη, να μην είναι μαζί σας.
Με μία μάλιστα ανακοίνωση στην οποία καταγγέλει τον ΣΥΡΙΖΑ για ευληγησία απέναντι, το διαβάζω όπως έχει σταλεί, σε νεοαποκτηθέντες συνεργαζόμενους και εχθρότητα απέναντι στο Πράττω. Η ουσία είναι ότι χάνεται έναν κορυφαίο υπουργό σε αυτή τη μάχη. Έναν άνθρωπο που έδωσε μαζί σας πολλούς αγώνες, πολλές μάχες, τον κύριο Κοτζιά. Πράγματι, νομίζω ότι η απώλεια έχει να κάνει με την απόφαση του Νίκου του Κοτζιά να μην είναι υποψήφιος, να μην είναι στην επόμενη Βουλή. Μια απόφαση την οποία σέβομαι. Δεν έχει να κάνει με τη στάση του Πράττω αυτό. Ήταν απόφασή του ούτως ή άλλως. Ήταν δική του απόφαση. Ναι, ήταν δική του απόφαση. Εγώ θέλω να μιλήσω με, και πάντοτε θα μιλώ με τα καλύτερα λόγια για τον Νίκο τον Κοτζιά. Αυτά που μας ενώνουν είναι πάρα πολλά. Βρεθήκαμε μαζί σε δύσκολες στιγμές. Έχουμε καταφέρει κάτι σημαντικό, κάτι ιστορικό. Και πάντοτε θα του αποδίδω, θα του πιστώνω ένα μεγάλο μέρος αυτής της επιτυχίας. Από εκεί πέρα, αν θέλετε, η απώλεια για μας είναι η λυμμένη εδώ και καιρό απόφασή του. Την ξέρω δηλαδή εδώ και κάποιες μέρες, δεν μπόρεσα να το μεταπίσω, να μην είναι ο ίδιος υποψήφιος. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, υπήρξαν κάποιες προστριβές, ανάμεσα προστριβές. Εν πάση περιπτώσει, πρότεινε η συλλογικότητα της οποίας ηγείται ο κ. Κοντζιάς κάποιους υποψήφιους. Τοπικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ θεώρησαν ότι για κάποιους από αυτούς δεν ήταν. Εν πάση περιπτώσει, θετική απήχηση αυτής της συνεργασίας. Έχουμε τώρα μια απόφαση αυτής της συλλογικότητας. Εγώ είμαι βέβαιος ότι ο Νίκος Κοτζιάς θα είναι ένας κρίσιμος πολίτης και πολιτικός και για την αριστερά και για την πατρίδα και έξω από τη Βουλή. Και βεβαίως και με όλους τους ανθρώπους του Πράττω πιστεύω ότι ανεξάρτητα από το αν δεν βρεθούμε μαζί σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση, σίγουρα θα βρεθούμε σε κοινά μετερίζια στο μέλλον. Με να το δούμε. Σε αυτήν την Βουλή, λοιπόν, όπως φαίνεται, δεν θα είναι ο κύριος Κοτζιάς. Είναι πολύ πιθανό ένας άλλος παλιός γνώριμός σας, ο κύριος Βαρουφάκης. Όμως το κόμμα του, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις, πηγαίνει πολύ καλά. Και θέλω να ρωτήσω αν εκ των υστέρων τώρα και με αυτή την εξέλιξη χειριστήκατε καλά το θέμα Βαρουφάκη, το υποτιμήσατε ίσως. Τι εννοώ? Όταν έγραφε το βιβλίο, όταν σας ασκούσε κριτική, όταν έλεγε πολλά και διάφορα για την περίοδο εκείνη της πρώτης διακυβέρνησης, δεν απαντούσατε, κύριε Πρόεδρε, ούτε εσείς, ούτε η κυβέρνηση. Και θέλω να ρωτήσω αν του αφήσατε χώρο, αν πιστεύετε ότι του αφήσατε χώρο για να αναπτυχθεί αυτό το κόμμα και τώρα, όπως όλα δείχνουν, θα τον βρείτε αντίπαλό σας στη Βουλή. Εγώ είμαι της θεωρίας ότι πρέπει να αφήνουμε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Mm-hmm. Αλλά δεν μυρίζουν όλα τα λουλούδια, όπως ξέρετε. Αλλά έχουν καλή μυρωδιά, αλλά δεν έχουν. Εν πάση περιπτώσει, ο λαός θα αποφασίσει. Εγώ δεν θα μπω στη λογική της χαμένης ψήφου για κανέναν. Όπως μπήκε ο ίδιος ο κ. Βαρουφάκης στη λογική της χαμένης ψήφου για το ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα σε μια αναμέτρηση, όπου οι δύο πολιτικές δυνάμεις που αναμετρώνται για το ποια θα κερδίσει την επόμενη μέρα, με βάση αυτόν τον εκλογικό νόμο, που ξέρετε ότι εγώ δεν το συμπαθώ. Εμείς είμαστε αυτοί που φέραμε την απλή αναλογική. Mm-hmm. Και δεν ψηφίστηκε. Ψηφίστηκε για να υπάρχει από τη μεθεπόμενη εκλογική αναμέτρηση. Με βάση αυτόν τον εκλογικό νόμο, είναι σαν το NBA. Ο πρώτος είναι πρώτος, ο δεύτερος δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, παίρνει τις 50 έδρες ο πρώτος και φτιάχνει κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, το να βγαίνει ένα κόμμα που θέλει, μάλιστα, να αυτοπροσδιορίζεται και στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και να λέει, όχι δεν με ενδιαφέρει το δίλημα, είναι ψευτοδίλημα, αυτό θα μπορούσαμε να το ακούσουμε. Αλλά να λέει ότι είναι χαμένη ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι στη Νέα Δημοκρατία, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Σε αυτό το εκλογικό σύστημα, λοιπόν, που όπως είπατε, ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος είναι τίποτα. Εσείς τι εκτιμάτε. Χαριτολογώντας το υπόλοιπο. Ναι, ναι, ναι. Εισαγωγικά. Εσείς τι εκτιμάτε ότι θα είστε? Γυρίζει το αποτέλεσμα? Αυτή είναι η ερώτηση του ενός δισεκατομμυρίου που λένε. Και τρεις εκατομμυρίου, να σας πω. Κοιτάξτε, κύριε Σρόιντερ, θέλω να σας μιλήσω με ειλικρίνεια. Είναι μια δύσκολη συνθήκη και έχω πλήρη επίγνωση ότι είναι δύσκολη συνθήκη. Και η ευαισθησία μου η δημοκρατική μου έδωσε με όθησε στο να αποδεχθώ αυτή τη δύσκολη συνθήκη. Διότι είναι προφανές όταν πήγαμε σε εκλογές τον Οκτώβριο θα είχαμε πολύ μεγαλύτερο χρόνο για να αντιστρέψουμε αυτή τη συνθήκη. Εκτιμώ όμως ότι είναι τελείως διαφορετική η κάλπη. Τελείως διαφορετικό το διακύβευμα, τελείως διαφορετικό το ερώτημα. Εκτιμώ επίσης ότι με βάση τους αριθμούς δεν είναι ανέφικτο. Είναι εφικτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωπαϊκές κάλπες του 2014 πήρε ένα ποσοστό κοντά σε αυτό που πήραμε τώρα εμείς. Στις εκλογές 6 μήνες μετά πήρε 10% πάνω, πήρε 670.000 ψηφοφόρους ψήφους πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών. Mm-hmm. Η διαφορά μας με τη Νέα Δημοκρατία είναι 500.000 ψήφοι. Άρα δηλαδή εμείς έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Μπορούμε να το διαστρέψουμε. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Μπορούμε, αν καταφέρουμε και κατανοήσουμε πλήρως
όχι με υπεροψία, όχι με αλαζονία, τους ανθρώπους εκείνους που δεν μας έκλεισαν την πόρτα, αλλά μας έδωσαν ένα μήνυμα και μας είπαν, ξέρετε κάτι, εσείς πετύχατε το χρέος απέναντι στην ιστορία, αλλά εμείς λαβωθήκαμε. Εμείς είχαμε περισσότερες προσδοκίες. Είχαμε την προσδοκία να τα καταφέρουμε όλα αυτά πιο γρήγορα και με λιγότερο πόνο. Να δείξουμε ότι το λάβαμε αυτό το μήνυμα και να εξηγήσουμε, γι' αυτό είπα, δεν δουλεύουμε με το φόβο, δουλεύουμε με τη λογική. Mm-hmm. Να εξηγήσουμε ποιο είναι το δικό μας σχέδιο και ποιος είναι ο δοστρωτήρας ο οποίος έρχεται για να σαρώσει κοινωνικές κατακτήσεις, εργασιακά δικαιώματα και αυτό που και τα δικαιώματα της μεσαίας τάξης. Διότι κοιτάξτε να δείτε τώρα, εδώ γίνεται και μια σπέκουλα. Βεβαίως εμείς αναγκαστήκαμε από την Τρόικα να εφαρμόσουμε μια πολιτική που δεν ήταν η δικιά μας πολιτική. Αλλά το 83% των φόρων στα μνημόνια τα τρία τα έβαλαν οι προηγούμενοι. Ναι. Εμείς προσθέσαμε ένα επιπλέον 17%. Καμιά φορά σε ένα γεμάτο ποτήρι είναι σταγόνα που το ξεχυλίζει. Δεν είναι και με τι προσδοκίες έρχεται κανείς και τι έχει υποσχεθεί στο παρελθόν. Προσέξτε να σας πω κάτι. Αυτό που ονομάζουμε μεσαίος χώρος, μεσαία τάξη, δεν είναι οι εργαζόμενοι. Είναι οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι είδανε μία αύξηση στον κατώτατο μισθό 11%. Με τους προηγούμενους είχαν δει μία μείωση 22% με νομοθεσία. Και εμείς λέμε 7,5 είναι 7,5 τα δύο επόμενα χρόνια για να προχωρήσουμε. Γιατί και τα 650 δεν φτάνουν για να βγει ο μήνας. Εμείς καταργήσαμε τον υποκατώτατο. Φέραμε συλλογικές διαπραγματεύσεις. Επίσης, εμείς παραλάβαμε μία ανεργία στο 26%, 28% και πάει το 14%. Και σήμερα η ανεργία στο 18%. Μας λένε, μα προτείνεται 500.000 θέσεις εργασίας, είναι ένα νούμερο αυθαίρετο. Γιατί είναι αυθαίρετο? Μέχρι το 1η-1η του 19, εμείς δημιουργήσαμε 380.000 θέσεις εργασίας και άλλες 110.000 νέες θέσεις εργασίας το πρώτο τετράμινο του 2019. Κύριε Πρόεδρε. Άρα λοιπόν ήδη έχουν δημιουργηθεί 500.000, κοντά στις 500.000 θέσεις εργασίας σε δύσκολες συνθήκες από το 1 εκατομμύριο που χάθηκαν με τους προηγούμενους από το 10 ως το 14-15. Το ερώτημα λοιπόν είναι, αυτή η πορεία θα συνεχιστεί? Το δεύτερο ερώτημα για τη μεσαία τάξη είναι, θα έχει τη δυνατότητα να έχουμε δημόσια νοσοκομεία τα οποία θα συνεχίσουν να στελεχώνονται, να έχουμε σχολεία τα οποία θα έχουν καθηγητές, να έχουμε κοινωνικές υπηρεσίες, να υπάρχουν επιδόματα τα οποία είναι κρίσιμα για τον μεσαίο, τον εργαζόμενο, τον άνεργο, τα νέα παιδιά που θέλουν να φτιάξουν το σπίτι τους και έχουν σήμερα 420.000 οικογένειες στο επίδομα ενοικίου. Θα καταργηθούν αυτά τα επιδόματα την επόμενη μέρα? Έχετε στο βάλει... όνομα μιας γενικόλογης μείωσης της φορολογίας. Έχετε βάλει όλα τα διλήμματα αυτής της κάλπης και καλά έχετε κάνει, γιατί και με βάση αυτά τα διλήμματα θα αποφασίσει ο κόσμος. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αναμέτρηση η οποία είναι μπροστά μας για τις 7 Ιουλίου. Εάν κερδίσατε τις εκλογές και πράγματι καταφέρετε να γυρίσετε αυτό το οποίο συζητάμε. Αν χάσετε, τι θα πράξετε, κύριε Πρόεδρε? Και το λέω αυτό διότι υπάρχει πάντα και η επόμενη μέρα. Είστε ένας πολύ νέος άνθρωπος. Παρ' όλα αυτά, έχουμε δει και άλλους νέους ανθρώπους μπροστά σε μία ήττα να αποφασίζουν να δίνουν τη θέση τους, να κάνουν στην άκρη και να κινούν τις διαδικασίες της διαδοχής. Έχετε κάτι τέτοιο στο μυαλό σας? Είστε πολύ νέος ακόμα για να το σκέφτεστε καν? Τι σκέφτεστε? Επαναλαμβάνω ότι στον πόλεμο, όταν πας, πώς λέει το ρητό, mm-hmm. στρατιώτη μου, δεν πας για να πεθάνεις. Και εγώ έχω μάθει να δίνω κρίσιμες μάχες και να τις κερδίζω. Ο στρατηγός, βέβαια, σκέφτεται λοιπόν, και την ήττα και την ήττα. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να σας απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Και το έχω ξαναπεί και σε δημόσια συνέντευξή μου, mm-hmm. Δεν αισθάνομαι ότι έχω να αποδείξω τίποτα. Με την έννοια ότι σε πολύ μικρή ηλικία, είμαι ενώτερος στην ιστορία Έλληνας Πρωθυπουργός, έχω κατακτήσει πράγματα για τα οποία δεν γεννήθηκα για να τα αποκτήσω. Εγώ δεν γεννήθηκα σε οικογένεια πρωθυπουργική, ούτε μεγάλωσα σε πριγκιπικές καρέκλες. Mm-hmm. Συνεπώς, όλη μου η παρουσία στην πολιτική ζωή και στην πολιτική μου διαδρομή είχε ένα γνώμονα. Να είμαι χρήσιμος για τις ιδέες μου, για αυτά που πιστεύω, για την παράταξή μου. Η παράταξή μου, όπως γνωρίζετε, σε όλα αποφασίζει συλλογικά. Να είμαι χρήσιμος και όταν απέκτησα και θεσμικό ρόλο, να είμαι χρήσιμος για την πατρίδα. Και νομίζω ότι μέχρι τώρα διαδρομή μου και κυρίως σε κρίσιμες, εγώ είχα, αν θέλετε, την τύχη και την ατυχία μαζί να βρεθώ σε κρίσιμες αποφάσεις, ιστορικές αποφάσεις. Αλήθεια. Και το καλοκαίρι του 2015 και στο Μακεδονικό, όπου πήρα την απόφαση η οποία αισθάνθηκα ότι ήταν κρίσιμη για το εθνικό συμφέρον και θα το καταγράψει η ιστορία, μην έχετε καμία αμφιβολία, ακόμα και αν δυσαρεστήσαμε.
κάποιους ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερες ευαισθησίες και μπορεί και να παραπλανήθηκαν από το κλίμα των ημερών. Δεν μου απαντήσατε. Η επόμενη μέρα για σας είναι αρχηγός της αντιπολίτευσης, αξιωματικής αντιπολίτευσης, στην περίπτωση που χάσετε. Η επόμενη μέρα για σας είναι μια διαδικασία επαναβεβαίωσης ως προς το πρόσωπό σας. Η επόμενη μέρα για σας είναι τόπος στα ακόμα περισσότερο νιάτα. Ποια είναι η επόμενη μέρα για σας? Είναι δυνατόν να ρωτάτε έναν μαχητή ποια θα είναι η επόμενη μέρα αν χάσει τη μάχη? Η μάχη γίνεται για να κερδιθεί. Το μόνο που έχω στο μυαλό μου τούτη την ώρα είναι να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου προκειμένου να μην γυρίσει η χώρα πίσω. Προκειμένου να μην χάσουμε αυτή τη δυνατότητα που έχουμε τώρα να είμαστε σε ξέφωτο. Αυτή την πορεία προς τα μπροστά. Ξέρετε τι θα διαβάσετε αύριο μετά από αυτό? Ο Τσίπρας δεν έκλεισε το θέμα της διαδοχής. Το άφησε ανοιχτό, δεν είπε κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει ζήτημα διαδοχής μετά. Κύριε Σρόιτερ, δεν έχω κανένα άγχος για το τι θα διαβάσω σε όλα όσα σας λέω. Διότι γνωρίζω ό,τι και να απαντώ σε όλες τις ερωτήσεις, από μια μερίδα του τύπου έχω συνηθίσει να δέχομαι βέλη και πειρά. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος όταν με βλέπει και όταν με ακούει την. Το κρατάω. Θέλω να πάμε στα εθνικά μας θέματα, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε μια μεγάλη ένταση αυτό το διάστημα. Μετά και τα εντάλματα σύλληψης τα οποία εξέδωσε η Κύπρος, οι Τούρκοι είναι σε πραγματικά εκρηκτική κατάσταση, για να μην πω κάτι χειρότερο. Θέλω να μου πείτε αν και εσείς ανησυχείτε, όπως ανησυχεί ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Σιμίτης, όπως ανησυχεί ο Υπουργός Άμυνας ο κύριος Αποστολάκης, όπως ανησυχούν στελέχοι του στρατού μας, ότι μπορεί να είμαστε κοντά σε ένα θερμό επεισόδιο. Καταρχάς να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Mm-hmm. Προφανώς και πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Υπό αυτή την έννοια δεν πρέπει επουδενή να εφησυχάζουμε. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να βγαίνουμε δημόσια και να λέμε ότι ανησυχούμε για θερμό επεισόδιο. Mm-hmm. Τουλάχιστον ο Υπουργός Άμυνας, με την ευθύνη που το διακρίνει, δεν έχει κάνει αυτό. Έχει κάνει το πρώτο. Έχει μιλήσει δημόσια και έχει πει ότι η στάση της Τουρκίας είναι προκλητική. Έχει μιλήσει δημόσια και έχει πει ότι δεν εφησυχάζουμε, αλλά επουδενή δεν μίλησε για θερμό επεισόδιο. Αυτό το έκανε ο κύριος Σιμίτης για τους δικούς του λόγους. Όταν του πάρετε μια συνέντευξη, ενδεχομένως θα πρέπει να το ρωτήσετε, ενδεχομένως να έχει και μνήμες από τις δικές του μέρες το 1996. Πείτε μου τη δική σας στάση, λοιπόν. Είναι προφανές ότι έχουμε έναν γείτονα ο οποίος είναι απρόβλεπτος. Είναι προφανές ότι έχουμε έναν γείτονα ο οποίος βρίσκεται σε μια κατάσταση εσωτερικής έντασης. Και ταυτόχρονα είναι προφανές ότι υπάρχουν εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, ανακατατάξεις και εξελίξεις, γεωπολιτικές αν θέλετε, συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις, που δημιουργούν τεκτονικές κινήσεις, σεισμικές κινήσεις και στη στάση της Τουρκίας και στη σχέση της με την Ελλάδα και την Κύπρο. Να. Εγώ θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό. Η Ελλάδα δεν είχε ποτέ τα τελευταία χρόνια ισχυρότερες συμμαχίες και ισχυρότερη στρατηγική θέση από αυτή που έχει τώρα. Και είναι εντυπωσιακό το πώς μέσα σε 4,5 χρόνια κατάφερε από εκεί που ήταν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, από εκεί που διακυβεύονταν η συμμετοχή της στον πυρήνα της Ευρωζώνης, να αποκτήσει μια τόσο στέρεα και πακτωμένη θέση μέσα στον πυρήνα της Ευρώπης και ταυτόχρονα να ενισχύσει τις στρατηγικές της συμμαχίες με κρίσιμες δυνάμεις της περιοχής. Να αναδειχθεί ως ηγέτιδα δύναμη στα Βαλκάνια και με τη Συμφωνία των Πρεσπών που απέκτησε κύρος και αποδοχή σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη και στην Ευρώπη και στους συμμάχους της με την τετραμερή συνεργασία με τις άλλες βαλκανικές χώρες, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, αλλά και με τις τριμερείς συνεργασίες με το Ισραήλ που είναι μια κρίσιμη δύναμη στην περιοχή, με την Αίγυπτο και με μια σειρά άλλες χώρες. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα, και αυτό πρέπει να το ακούσει και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης. Και να κλείσουμε με αυτό, παρακαλώ. Ναι, δώστε μου δύο λεπτά μόνο. Ναι. Η Ελλάδα, λοιπόν, είναι μια χώρα που έχει ένοπλες δυνάμεις σε εξαιρετικό επίπεδο. Και υψηλότατος σθένος και ικανότητα στους Έλληνες αξιωματικούς. Δεν υπάρχει, λοιπόν, ούτε φόβος, ούτε ανησυχία. Το μήνυμα, όμως, που δίνουμε στους γείτονές μας είναι σαφές. Είμαστε μια χώρα της ειρήνης, της συνεργασίας και του διαλόγου. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν φοβόμαστε κανέναν και ούτε θα δεχθούμε κανέναν να παραβιάσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μάλιστα. Αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες μέρες στην Κύπρο είναι μια σοβαρή παραβίαση
της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, του κυρίαρχου δικαιώματος της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είδατε, για πρώτη φορά συνέβη αυτό, την απόλυτη στήριξη όλων των Ευρωπαίων εταίρων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Θέλω λοιπόν με αυτό το μήνυμα και στους Έλληνες πολίτες αλλά και στους γειτονές μας να κατανοήσουν ότι οι εντάσεις στο εσωτερικό τους και η ρητορική αυτή είναι αδιέξοδη, να κατανοήσουν ότι πρέπει να κάτσουν στο τραπέζι της συνεργασίας, αλλά ταυτόχρονα είναι και προειδοποίηση ότι αν τολμήσουν να παραβιάσουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, αυτό θα έχει συνέπειες. Αν αυτό που συμβαίνει στην Κύπρο συμβεί σε ελληνικά νερά, λέτε. Νομίζω ήμουν σαφής. Σαφής και ελπίζω να ληφθεί το μήνυμα από την άλλη πλευρά. Κύριε Πρόεδρε, καλό προεκλογικό αγώνα λέω και σε εσάς. Καλή συνέχεια, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σρόεδρε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι,